Η πρώτη μόνιμη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου θα είναι γεγονός από τον επόμενο μήνα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, των παραγωγών και εμπόρων. Ο λόγος για την υπαίθρια λαϊκή αγορά Νέας Αλικαρνάσου σε δημοτικό ακίνητο μπροστά από το σοφρονιστικό κατάστημα, όπου οι σχετικές εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο εκτελέστηκε με βάση τις προδιαγραφές και τα μέτρα ασφαλείας για την απρόσκοπτη λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούσαν για την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού ήταν η μεταφορά της λαϊκής αγοράς από την Ηροδότου στο οικόπεδο που είναι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Είμαστε στο τελικό στάδιο των εργασιών. Αν όλα πάνε καλά, την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Οπότε παίρνει το δρόμο της η λειτουργία σε αυτό το σημείο, οργανωμένα πια, χωρίς να δημιουργείται παραμικρή όχληση στις γειτονιές. Είπαμε κάποια πράγματα ότι ζητάμε όσον αφορά το οικόπεδο που είναι εφικτό. Όπως είναι οι χημικές ντουαλέτες, σύγχρονες ντουαλέτες, που πρέπει να συνδεθούν σε αποχέτευση, όχι αυτές που είναι οι χημικές με τα σπιτάκια που είναι ένα έσχος που πηγαίνει σε άλλες λαϊκές. Με ένα αντιανεμικό από το βορεινό μέρος, διότι είναι η θάλασσα και θα κάνει πάρα πολύ κρύο το χειμώνα. Να δούμε πόσα άτομα χωράει ή θέλει κάποιες διαδικασίες. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι επιπρόσθετες υποδομές, δηλώνει ο Γιάννης Ανασασάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στη λογική των οργανωμένων χώρων και σε άλλες γειτονιές του Ηρακλείου. Ο πρώτος σχεδιασμός αφορά στη Νέα Αλικαρνασσό, αλλά νομίζω ότι θα αποτελέσει τον πιλότο, ώστε σταδιακά να πάμε σε αυτή τη λογική οργανωμένων χώρων για τις λαϊκές αγορές που ταιριάζουν καλύτερα, μπορούν να είναι πολύ αναβαθμιζεμένες οι παροχές υπηρεσιών και η εμπορικότητα και να μην δημιουργείται παραμικρή όχληση στις γειτονιές. Οι εργασίες που εκκρεμούν είναι ένα μέρος της εσωτερικής περίφραξης και η σύνδεση των χώρων υγιεινής με τα δικτύα, τα κοινοφελή. Πολύ σύντομα η Νέα Αλικαρνασσός και η πόλη του Ηρακλείου θα αποκτήσουν ένα μόνιμο χώρο και τη λειτουργία λαϊκής αγοράς μια φορά την εβδομάδα, ενώ η επίμαχη έκταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη άλλων αναγκών της περιοχής. Και ο ίδιος χώρος είναι χρηστικός και θα μπορούσε κάλλιστα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στάθμευσης των περιοίκων και αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν εκεί και εκπαιδεύσεις για τις σχολές οδηγών και πολλά άλλα.